Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό σκάνερ έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον βουλευτή Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρο Καράογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Καράογλου. Σας ευχαριστούμε για την θετική σας ανταπόκριση και για την φιλοξενία σας. Καλησπέρα, κυρία Κοτανέδου. Χαίρομαι που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσουμε σε μια συνέντευξη, από ό,τι κατάλαβα, κάπως διαφορετική, όχι κλασική πολιτική. Και χαίρομαι που σας φιλοξενώ στο γραφείο μου. Ευχαριστούμε κι εμείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το σκανάρισμά μας, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα από 30 ερωτήσεις, ερωτήσεις κομβικής σημασίας για το χαρακτήρα σας, που θα ξεδιπλώσουν την καθημερινή ανθρώπινη πλευρά, αποκομμένη, αν θέλετε, συνυφασμένη με την βουλευτική σας ιδιότητα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξυπνάτε το πρωί? Ξυπνάω κάθε πρωί, αρκετά πρωί, από την αίσθηση του καθήκοντος, από την αίσθηση της προσφοράς, από τις υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πάγια συνήθεια εφόρου ζωής και το κάνω με χαρά, γιατί υπάρχουν πάντα πάρα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω και πολλές φορές δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλο το 24ωρο. Θα μπορούσατε να ορίσετε τι είναι για εσάς η απόλυτη ευτυχία? Απόλυτη ευτυχία είναι οι χαλαρές οικογενειακές στιγμές, οι χαλαρές στιγμές με φίλους, να συζητάς για το ποδόσφαιρο, για γυναίκες, για ταινίες, γενικά να είσαι κάπου χαλαρός, είτε με οικογένεια είτε με φίλους. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το δυνατό όπλο του χαρακτήρα σας? Νομίζω ότι η ειλικρίνεια και η συνέπεια είναι αυτά τα οποία με χαρακτηρίζουν και αυτά τα οποία διαχρονικά οι πολίτες βρίσκουν πάνω μου, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε με εμπιστεύονται σε πολλές εκλογικές μάχες. Και αντιθέτως, ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία σας? Αδυνάμιο μου. Τρώω εύκολα φιλότιμο. Είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί εύκολα κάποιος, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, να με παραμυθιάσει. Σε ποια λάθη δείχνετε τη μεγαλύτερη επίκεια? Δεν είμαι σκληρός με τους ανθρώπους και γενικά όλα τα λάθη τα οποία τα θεωρώ ανθρώπινα τα συγχωρώ εύκολα. Ειδικά δεν είμαι πιο εύκολος, έτσι τα ξεπερνώ πολύ πιο γρήγορα. Τα λάθη των ανθρώπων που αγαπάω, τα λάθη των φίλων. Με ποια ιστορική προσωπικότητα ταυτίζεστε περισσότερο? Νομίζω και η παρουσία σας στο χώρο εδώ, στο γραφείο μου, δείχνει ότι το πρότυπό μου, το πρότυπο πολιτικού ανδρός που από μικρός θαύμαζα, έχω διαβάσει όλη τα βιβλία τα σχετικά με την προσφορά του, την ιστορία του, τη δράση του στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, αλλά και στο διεθνές πολιτικό σκηνικό, είναι του αείμνηστου Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συνθείς να πηγαίνετε στο γήπεδο? Ποια είναι η αγαπημένη σας ομάδα? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν το έχω κρύψει ποτέ άλλωστε. Είμαι Ηρακλειδέας, πηγαίνω στο γήπεδο όποτε μπορώ, σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, οπουδήποτε μου δίνει τη δυνατότητα. Γενικά, ναι, μου αρέσει ο αθλητισμός, παρακολουθώ τα πάντα και είμαι ξεκάθαρα Ηρακλειδέας ό,τι αφορά τις μεγάλες ομάδες. Και βέβαια από όλους Ζαγκλιβερίου, μια που είναι για το χωριό μου και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ομάδα του τόπου μας, όπου φορέσαμε και την αθλητική φανέλα και παίξαμε και ποδόσφαιρο. Τα ταξίδια κατέχουν περίοπτη θέση στην ζωή πολλών ανθρώπων. Εσάς ποιος είναι ο αγαπημένος σας προορισμός για ταξίδι? Και για μένα, κυρία Κοτανίδη, τα ταξίδια είναι πολύ σημαντικά. Πραγματικά, όταν μου δίνεται η ευκαιρία να ταξιδεύω, είναι μια στιγμή χαλαρή, όταν δεν έχεις την οικογένειά σου μαζί, είναι ακόμη πιο καλά, περνάς πολύ πιο καλά. Θεωρώ ότι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου προορισμούς είναι η Κωνσταντινούπολη, όπου, ξέρετε, μπορεί να μένουν τώρα πλέον 20 εκατομμύρια Τούρκοι εκεί πέρα, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Αυτή η άβρα του ελληνισμού, της Ρωμιοσύνης, τα ιστορικά μνημεία, το Πατριαρχείο, όλα η Αγία Σοφιά, όλα αυτά που βλέπεις, πραγματικά σε κάνουν να αισθάνεσαι οικία. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ποια αρετή θεωρείτε ότι θα πρέπει να διακρίνει έναν άντρα? Για μένα η πιο σημαντική αρετή κάποιου ανθρώπου, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, είναι η ντομπροσύνη, η μπέσα, η ειλικρίνεια. Να σου λέει κάποιος κάτι δηλαδή και αυτό να είναι πραγματικό, να μην έχει στο μυαλό του άλλες στερόβουλες σκέψεις. Θεωρώ λοιπόν την μπέσα, την ντομπροσύνη, σαν μια πιο μεγάλη, την κυρίαρχη αρετή. Και απαντάτε και στο αμέσως επόμενο ερώτημα, ποια αρετή προτιμάτε σε μια γυναίκα, αλλά είπατε ότι δεν διακρίνεται. Το ίδιο και για τη γυναίκα, βέβαια θα συμπλήρωνα και λίγο κάτι ακόμη, βάζοντας μέσα και τη λέξη και υπομονή. Πολλές φορές οι γυναίκες είστε λίγο ανυπόμονες, τα ζητάτε όλα εδώ και τώρα, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, θα έλεγα και για τη γυναίκα λοιπόν η εμπιστοσύνη, η ντομπροσύνη, η μπέσα,
σε συνδυασμό με την υπομονή, είναι πολύ σημαντικά προτερήματα. Αλλάζοντας τώρα θέμα και διάθεση, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Δεν είμαι από αυτούς που κυνηγάω τα κρεατικά ή τα ψάρια, ας πούμε, έτσι. Αγαπημένα μου φαγητά είναι τα όσπρια και τα λαχανικά. Δηλαδή, για μια φασουλάδα τρελαίνομαι. Έτσι, μια φασουλάδα με ελιές, ας πούμε, και όλα τα σχετικά και με πιπερίτσες, πικάντικες, πίκλες, δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου. Λαχανικά, ένα πρασόριζο, τέτοια πράγματα γενικά. Δεν είμαι από αυτούς, χωρίς να είμαι εμμονικός, έτσι, ότι δεν τρώω κρέατα ή δεν τρώω ψάρια. Αν μου δίνονταν η δυνατότητα να διαλέξω κάτι, θα διάλεγα κάτι σε λαχανικά ή σε όσπρια. Αλλά τρώω, είμαι πολύ εύκολος γενικά στο φαγητό, ούτε συχαίνομαι. Τρώω οπουδήποτε, οτιδήποτε με σερβίρουν, χωρίς ποτέ να κριτικάρω ή να ασχολούμαι. Το αγαπημένο σας φρούτο? Η μπανάνα. Η μπανάνα με διαφορά και έτσι απάντησα κατευθείαν. Το αγαπημένο σας γλυκό? Τα σιροπιαστά και κυρίως το κανταΐφ. Ειδικά τα κανταϊφά και τα μικρά είναι το σπεσιαλιτέ μου. Με το αλκοόλ τι σχέση έχετε? Ποιο είναι το αγαπημένο σας ποτό? Όχι ιδιαίτερα καλή σχέση, αλλά δεν είμαι και απέναντι. Δηλαδή, όταν είμαι με μια καλή παρέα θα πιω ξέρω εγώ, ένα ουίσκι όταν είμαι έξω το βράδυ σε ένα μπαρ, ή όταν είμαι με μια παρέα για ούζο, για τσίπουρο, το αγαπημένο μου είναι το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο, η γράπα δηλαδή, το οποίο έχει την ιδιότητα ότι μπορείς να πιεις αρκετά χωρίς να σου κάνει κεφάλι. Η μουσική τι θέση έχει στη ζωή σας? Έχετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι? Ακούω γενικώς μουσική. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο, έτσι, το ραδιόφωνο μου είναι μόνιμα, είτε σε μουσικό ραδιόφωνο, είτε σε κανάλι, έτσι, δισκογραφικό. Μπορεί να φαίνεται παράξενο. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι ένα τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου, το «Πόσο πολύ σ' αγάπησε». Είναι ερωτικό τραγούδι και πραγματικά με συγκινεί και το αφιερώνω μόνιμα στη γυναίκα μου. Η πολυάσχολη καθημερινότητά σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ταινίες? Ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία? Βλέπω όταν μου δίνει τη δυνατότητα κάποια ταινία. Μάλιστα τώρα σκοπεύω να πάω να δω την ταινία τη σχετική με τον Τσόρτσιλ. Πριν από λίγο καιρό είδα την ταινία που αναφερόταν στο, αν θυμάμαι καλά ο τίτλος ήταν The Post, και αναφερόταν στο σκάνδαλο πρώτου Watergate στις ΗΠΑ. Κυρίως τέτοιες ταινίες, έτσι, πολεμικές, περιπέτειας κτλ. Ταινία. Μια ταινία που μου έχει μείνει πάρα πολύ στο μυαλό και αναφέρεται και αυτή σε ιστορικά γεγονότα και ήταν εντυπωσιακή ταινία, πολύ παλιά, τις δεκαετίες του 60 βέβαια, εγώ την είδα πολύ αργότερα, ήταν η ταινία «Η γέφυρα του ποταμού Γκβάι», με έναν μεγάλο αλυσμόνητο ηθοποιό, τον Άλεκ Γκίνες, και είχε σαρώσει και στα Όσκαρ την περίοδο εκείνη. Είναι μια ταινία που μου έχει μείνει ακόμη και τώρα στο μυαλό, και ειδικά ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας, όπως τον παίζαν οι εχμάλωτοι από τους Ιαπωνέζους, οι εχμάλωτοι στρατιώτες, οι Άγγλοι από τους Ιαπωνέζους, σφυρίζοντάς τον. Είναι κάτι, ένας ήχος που έχει καρφωθεί στο μυαλό μου. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας καλλιτέχνης από όλους τους χώρους? Δεν είμαι αντικειμενικός. Δεν είμαι αντικειμενικός γιατί είμαι Ηρακλειδέας, γιατί είναι ο προσωπικός μου φίλος, Αντώνης Ρέμος. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αθλητής από όλους τους χώρους? Πάλι δεν είμαι αντικειμενικός. Βασίλης Χατζηπαναγής. Είστε λάτρης ενός συγκεκριμένου χρώματος, είτε γιατί αυτό ενδεχομένως συνάδει με την ιδιοσυγκρασία σας, είτε για αισθητικούς ή άλλους διάφορους λόγους? Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Νομίζω από ιδεολογική τοποθέτηση, φύλαθλη τοποθέτηση, γαλάζιο και ανώλευκο. Ποια θεωρείτε ως τη μεγαλύτερη επιτυχία σας? Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μου είναι η οικογένειά μου. Έχω μια οικογένεια με τη γυναίκα μου και με τα δύο παιδιά μου που είμαστε δεμένοι, είμαστε αγαπημένοι και νομίζω είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου. Είστε γενικότερα άνθρωπος που μετανιώνει για τις πράξεις του ή ενδεχομένως για τις παραλήψεις του? Για ποιο πράγμα, για παράδειγμα, θα μετανιώνετε ποτέ στη ζωή σας για κάτι που έχετε κάνει? Όταν έχει περάσει κάτι, δεν έχω τα περιθώρια να μετανιώσω. Απλά σκέφτομαι και λέω ότι εδώ έκανα λάθος, δεν πρέπει να το ξανακάνω. Από εκεί πέρα, αν κάτι είναι που βάζω τη λέξη μετανιώνω, έχω μετανιώσει εισαγωγικά, είναι το ότι στερήθηκα πολύτιμο χρόνο από το μεγάλωμα των παιδιών μου. Ξέρετε, κυρία Κοτανίδου, όταν προέρχεσαι από μια οικογένεια no-name, από μια φτωχή αγροτική οικογένεια, από ένα χωριό, χωρίς πολιτικές καταβολές, χωρίς οικονομικές δυνατότητες μεγάλες και ξεκινάς μια πολιτική διαδρομή, είναι πολύ δύσκολο αυτό το σπορ, αυτή η ενασχόληση. Και αυτό σημαίνει ότι θυσιάζει πολύτιμο χρόνο που τον στερεί από τους δικούς του ανθρώπους. Εγώ λοιπόν είχα την ατυχία, συσσαγωγικά βάζω τη λέξη ατυχία, να μεγαλώσουν τα παιδιά μου χωρίς να τα χαρώ, γιατί ήμουν συνεχώς σε ένα τρέξιμο.
από πιτσιρικάς πρόεδρος κοινότητας Αγγιλβερίου, συνέχεια νομαρχιακός σύμβουλος, μετά βουλευτής, όλο αυτό δεν μου έδωσε τη δυνατότητα και τη χαρά να είμαι κοντά στα παιδιά μου όταν έπρεπε να είμαι. Αλλά αυτό τώρα έχω αποζημιωθεί από την καταξίωση, από την αγάπη των πολιτών που τόσα χρόνια με πιστεύονται, αλλά και από το ότι με τα παιδιά μου, ακόμη και τώρα που είναι μεγάλα, 27 χρονών είναι ο Γιώργος, 26 χρονών είναι η Βανέσα, έχω μια σχέση πραγματικά αγάπης και απλώς όταν θέλουν να με πειράξουν, μου θυμίζουν ότι έλειπα από κοντά τους όταν ήταν μικρά. Τι αντιπαθείτε περισσότερο στους άλλους? Το ψέμα, την υποκρισία. Εγώ θέλω τον άνθρωπο να είναι πεσαλής, να σε κοιτάει στα μάτια. Εκτιμώ, σέβομαι και αγαπώ αυτόν ο οποίος με κοιτάει και μου λέει: ξέρεις, είσαι λάθος γιατί έκανες αυτό, εκείνο και το άλλο και δεν θα σε ψηφίσω, δεν θα σε στηρίξω κτλ. Αυτόν τον εκτιμώ, τον σέβομαι. Συχαίνομαι, αντιπαθώ τους υποκριτές και τους φαρισαίους, οι οποίοι σε αγκαλιάζουν και σε φιλούν και από πίσω μόλις γυρίσουν πλάτη σε μαχαιρώνουν. Η υποκρισία λοιπόν θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αν το συνδυάσει και με την αχαριστία, γιατί έχω δει αρκετά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο ελάττωμα. Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία? Η αγαπημένη μου ασχολία είναι όταν έχω χρόνο να διαβάζω βιβλία. Έχω μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη. Έχω μια πολύ μεγάλη αρχαιακή συλλογή από διάφορα πράγματα, από γραμματόσημα, από νομίσματα, από εφημερίδες. Να σας πω έτσι χαρακτηριστικά ότι έχω το πρώτο φύλλο από όλες τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα από το 1974 και μετά. Και πολύ μεγάλο αρχαιακό υλικό. Η σοφίτα του σπιτιού μου είναι γεμάτο με αρχαιακό υλικό που κάποτε πρέπει να βρω το χρόνο να το ταξινομήσω, να το αξιοποιήσω, γιατί το σημαντικό είναι να το έχει αξιοποιημένο και να ξέρει που βρίσκονται. Η γυναίκα μου δυστυχώς δεν τα εκτιμάει αυτά. Ρακοσιλέκτημα ανεβάζει. Λέω ότι θα φέρει καμιά μέρα κανένα εργάτη να τα πάρει όλα, να τα πετάξει, να τα βάλει φωτιά. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά το διάβασμα των βιβλίων, κατά μέσο όρο διαβάζω 1 έως 2 βιβλία την εβδομάδα, είναι κάτι που με ευχαριστεί, με ξεκουράζει έτσι πνευματικά, με ηρεμεί και με ταξιδεύει σε άλλους κόσμους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Η αρρώστια. Έχω κάποιες τραυματικές βιωματικές εμπειρίες. Έχασα πολύ νωρίς τη μαμά μου και γι' αυτό το λόγο έχω μία φοβία γενικότερα σε θέματα ασθενειών. Δεν πηγαίνω σε νοσοκομεία, το ξέρουν αυτοί οι φίλοι μου, γιατί όσες φορές έχω τολμήσει να πάω, έχω βρεθεί ξαπλωμένος εγώ, λιποθυμώ. Δεν μπορώ να δώσω αίμα, γιατί φοβάμαι. Όσες φορές έχω προσπαθήσει να δώσω, έχω λιποθυμήσει. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι οι αρρώστιες. Είστε υπέρμαχος της άποψης ότι προκειμένου κάποιος να μην πληγωθεί, είναι προτιμότερο να μην μάθει κάποια αλήθεια και να του πούμε κάποιο ψέμα? Εσείς σε ποια περίπτωση θα επιλέγατε, για παράδειγμα, να πείτε ψέματα? Δεν συνηθίζω να λέω ψέματα, αλλά προσέξτε, μπορείς ένα πράγμα να το πεις με έναν γλυκό τρόπο. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα? Η ανεργία. Έρχονται καθημερινά στο γραφείο άνθρωποι που ζητάνε δουλειά. Αν λοιπόν έρθει ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος, ο οποίος ψάχνει 1, 2, 3 χρόνια και δεν μπορεί να βρει δουλειά, που δυσκολεύεται να επιβιώσει, και του πεις, ξέρεις, τζάμπα ψάχνεις, δεν πρόκειται να βρεις δουλειά. Έτσι. Είναι σαν να του λες, πάρ το μαχαίρι και κάνε χαρακέρι. Μπορείς να του πεις με γλυκό τρόπο ότι δεν φταίς εσύ, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορείς την αλήθεια να την πεις σε κάποιον άνθρωπο με ένα γλυκό τρόπο. Υπάρχει ένα σχετικό ανέκδοτο, αλλά τώρα δεν υπάρχει ο χρόνος ο κατάλληλος να το πούμε, που αποδεικνύει ότι κάθε πράγμα έχει πάντα, κάθε νόμισμα έχει 2 όψεις και μπορείς να πεις μια αλήθεια με ένα πιο γλυκό τρόπο. Πιστεύετε ότι η χώρα μας έχει ανάγκη από αλλαγές στο πολιτικό της σύστημα? Εσείς προσωπικά τι θα αλλάζετε στην πολιτική? Πολλές και μεγάλες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι το σύνταγμά μας. Έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο ήδη μετράει 43 χρόνια, από το 1975 μέχρι και σήμερα είναι 43 χρόνια. Είναι ένα σύνταγμα το οποίο για την εποχή του ήταν πολύ προωθημένο και πολύ δημοκρατικό. Προφανώς όμως μετά από 43 χρόνια πρέπει να αναθεωρηθεί, να αλλάξει έτσι ριζικά. Χρειάζεται μια πραγματική μεταρρύθμιση στο σύνταγμα. Ενδεικτικά να αναφέρω, θεωρώ ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Οι 300 βουλευτές για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ. Ο αριθμός των 200 είναι ό,τι πρέπει. Θεωρώ ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός η εκλογή των βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια. Παράδειγμα, στη Β' Θεσσαλονίκη σήμερα εκλέγουμε 9 βουλευτές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε τελικά σε μονοεδρικές περιφέρειες, αλλά ως τότε δεν θα πρέπει να υπάρχει περιφέρεια περισσότερο από 4 ή 5 βουλευτές. Έτσι ώστε να υπάρχει μια άμεση σχέση του πολίτη με τον πολιτικό.
θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ο κομματισμός και το κατέβασμα του κεφαλιού στην εκάστοτε προσταγή του εκάστοτε προέδρου, του εκάστοτε αρχηγού του κάθε κόμματος. Γιατί ο βουλευτής, όταν εκλέγεται κάπου, πρέπει να εκλέγεται και να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της περιοχής του και να ψηφίζει με βάση την συνείδησή του, όχι με βάση την κομματική γραμμή. Είναι μια σειρά ζητημάτων τα οποία πρέπει να αλλάξουν, όπως επίσης και κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει σταθερός χρόνος κοινοβουλευτικής θητείας. Η τετραετία να κατοχυρωθεί συνταγματικά και να προβλέπεται στο Σύνταγμα ότι ακόμη και αν πέσει η όποια κυβέρνηση, δεν διαλύεται η Βουλή, δεν πάμε σε εκλογές έως ότου συμπληρωθεί η τετραετία. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερο ωφέλιμο πολιτικό χρόνο, άρα θα υπάρξει μεγαλύτερη απόδοση στο πολιτικό σύστημα. Είπα πολλά, αλλά είναι ζητήματα τα οποία πολλά χρόνια και από την εμπειρία μου πολλών χρόνων τα έχω δουλέψει στο μυαλό μου. Έχω βγάλει και ένα σχετικό βιβλίο σχετικά με τις προτάσεις μου στη συνταγματική αναθεώρηση με τίτλο «Ορκίζομαι», το οποίο περιγράφει τις προτάσεις μου για όλο το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θεωρώ, όπως είπα και πιο πριν, ότι το πολιτικό μας σύστημα πρέπει να αλλάξει και να γίνει πράξη αυτό που λέμε η μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη δημοκρατία που έχει ανάγκη ο τόπος. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σας έχουν δώσει, θα θέλατε να τη μοιραστείτε μαζί μας? Να δουλεύεις σκληρά και να επιμένεις. Να βάζεις στόχους και να επιμένεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι η πιο σοφή κουβέντα. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτώνται με αγώνες και με μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς, αν είσαι ο γιος του Ωνάση ή ο γιος του Bill Gates, είναι διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Και τότε ψάχνεις για ενδιαφέροντα. Αλλά όταν είσαι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας μέσος Έλληνας πολίτης, ένας μέσος πολίτης, τότε αυτό που χρειάζεται είναι δουλειά. Στόχους και δουλειά. Στόχους και δουλειά. Και συνέπεια. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι ζούμε σε μία από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου. Εσείς τι αγαπάτε περισσότερο στην πατρίδα μας? Τα πάντα. Την ιστορία, τον πολιτισμό, το τοπίο, τους ανθρώπους. Η Ελλάδα είναι η χώρα μου, είναι η χώρα που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Στον αξιακό μου κώδικα, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, είναι το έθνος και η πατρίδα. Και προφανώς δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι όλο μαζί αλληλένδετο. Η ιστορία, ο πολιτισμός, το τοπίο, οι άνθρωποι, είναι όλα μαζί. Ποιο φυσικό ταλέντο θα επιθυμούσατε? Α, έχω καλή φωνή. Η φωνή μου είναι πολύ βαθιά μπάσα. Δεν μπορώ να τραγουδήσω, δεν με αφήνει και η γυναίκα μου να τραγουδήσω. Όταν πάω να τραγουδήσω μου λέει ότι είμαι σαν αναγκαρίζει γάιδαρος, οπότε δεν το αφαφεύω. Λοιπόν, θα ήθελα να έχω καλύτερη φωνή. Κλείνοντας, υπάρχει κάτι που αναπολώντας το σας δημιουργεί ένα όμορφο ιδιαίτερο συνέστημα ή σας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο? Ποια είναι η ομορφότερη ανάμνησή σας? Πολλές και διαφορετικές. Δεν υπάρχει κάτι που να επικεντρώσω. Όπως σας είπα, το να είμαστε, για παράδειγμα, κάτι απλό. Να είσαι με την οικογένεια στο σπίτι, ξαπλωμένος στον καναπέ και να βλέπουν όλοι μαζί μια ταινία, έτσι. Ή να είσαι κάπου σε ένα τραπέζι με μια παρέα φίλων και να κάνεις χαβαλέ και να συζητάς για οτιδήποτε. Ή ξέρω εγώ να έχεις πάει μια εκδρομή. Πολλές και διάφορες. Δεν υπάρχει κάτι που να πω ότι είναι κολλημένο στο μυαλό μου μόνο αυτό, αλλά νομίζω ότι η ζωή και οι ωραίες στιγμές είναι διάφορες στιγμές σε διάφορες φάσεις. Και πρέπει να τις απολαμβάνουμε όλες. Κύριε Καράογλου, σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις μαζί μας, που άπτονται του χαρακτήρα σας, των πεπιθήσεών σας και του τρόπου προσέγγισης και ερμηνείας του οικοδόμηματος της ζωής. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε μια διαφορετικού τύπου συνέντευξη. Ελπίζω να είναι ενδιαφέροντα αυτά, τέλος πάντων, να γνωρίσουν ένα διαφορετικό Θόδωρο Καράογλου οι φίλοι τηλεθεατές και βεβαίως να πω πάντοτε ότι και η πολιτική, όλοι εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με τα κοινά, δηλαδή που δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά πολίτες που απλώς ασχολούνται με τα κοινά, είμαστε άνθρωποι με τα προτερήματά μας, με τα ελαττώματά μας, με τις αδυναμίες μας, με τα πάθη μας και όλα τα σχετικά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού στο επόμενο αποκαλυπτικό σκάνερ. Να είστε όλοι καλά.